Είναι γεγονός ότι υπάρχει σήμερα προαγωγή της έρευνας και της παραγωγής νέων φαρμάκων, καινοτόμων φαρμάκων, εμβολίων, βελτίωση των παλαιότερων και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας όντως βελτιώθηκε σημαντικά. Η παραγωγικότητα μειώθηκε δραστικά ο χρόνος παραγωγής των φαρμάκων σε σχέση με το παρελθόν. Δυστυχώς όμως, μεταξύ αυτής της δυνατότητας και της πραγματικότητας που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση. Και μάλιστα διευρύνεται σταθερά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στον καπιταλιστικό κόσμο. Με βάση αυτή την δική μας διαπίστωση ως ΚΚΕ, θεωρούμε ότι η βασική αιτία είναι ότι η έρευνα, η παραγωγή, η τιμολόγηση και η διακίνηση των φαρμάκων αποτελούν ιδιοκτησία ουσιαστικά των φαρμακοβιομηχανιών, δηλαδή το φάρμακο πλέον είναι εμπόρευμα, ικανοποιεί το κέρδος των φαρμακοβιομηχανιών και όχι τις κοινωνικές ανάγκες. Δεν γίνεται ταυτόχρονα και τα δύο. Δηλαδή και από τη μία να ικανοποιείς τις φαρμακοβιομηχανίες, το κέρδος τους και ταυτόχρονα τις κοινωνικές ανάγκες. Είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες επιδιώξεις. Και αυτή είναι που καθορίζει, δηλαδή η πολιτική των φαρμακοβιομηχανιών, που καθορίζει το αν, πότε και πού θα διατεθούν τα εμπορεύματα, το ποιοι επιστήμονες, πότε και με ποιους όρους θα επιμορφωθούν για τις εξελίξεις της επιστήμης τους. Το κριτήριο λοιπόν του κέρδους δεν καθορίζει μόνο το εμπόρευμα, φάρμακο, αλλά συνολικά την υγεία. Και για να μην μιλάω γενικά, ένα στοιχείο. Το πρώτο τετράμινο του 19, τα έσοδα τριών από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες ανέρχονται συνολικά στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εταιρείες αυτές είτε αναπτύσσουν δική τους ερευνητική δραστηριότητα, βασική και κλινική έρευνα, είτε χρηματοδοτούν ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα, κυρίως για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν νέα φαρμακευτικά προϊόντα σε κλινικές μελέτες. Στη χώρα μας, κατά την άποψή μας, υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και αυτής και των προηγούμενων, που έχουν, να το πω έτσι, σαν ιερή αγελάδα την επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό και την κερδοφορία. Έτσι, οι ασθενείς με δραματικά μειωμένο εισόδημα πληρώνουν πολύ περισσότερα για την αγορά των φαρμάκων, τροποποιούν ή και διακόπτουν τη φαρμακευτική τους αγωγή λόγω κόστους. Υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με σύγχρονα και αποτελεσματικά εμβόλια, επειδή πρέπει να τα ακριβοπληρώσουν, αφού δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ. Και επιτρέψτε μου έτσι σαν δύο ρητορικά ερωτήματα. Είναι πανάκια λύση το φάρμακο? Προφανώς το φάρμακο είναι καθοριστικής αξίας στην αντιμετώπιση των αστιών, των ασθενειών. Αλλά πριν από το φάρμακο υπάρχει και η πρόληψη. Και η πρόληψη στο βαθμό που υπάρχει και επενδύει μια χώρα, ένας λαός στην πρόληψη, δεν σε οδηγεί κατά ανάγκη στο φάρμακο. Για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση του ζαχαρώδη διαφύτη, δαπανούνται τεράστια ποσά για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Όχι όμως για την πρόληψη της ανάπτυξής της. Μια πρόσφατη μελέτη ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της διαιτητικής παρέμβασης στην αναστροφή της νόσου τα πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση, ακόμα και για ίαση με υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις στα αρχικά στάδια της ασθενείας. Αντί λοιπόν να κατευθύνονται τα χρήματα και οι προϋπολογισμοί σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης μιας ασθένειας, αυτά διοχετεύονται στις πιο επικερδείς για τις φαρμακοβιομηχανίες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή φαρμάκων. Δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στην παραγωγή φαρμάκων, αλλά έχει σημασία να δούμε το όλο ζήτημα στην ολότητά του, σε όλη του τη διάσταση και κυρίως τα ζητήματα της πρόληψης. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το δεύτερο ζήτημα. Μπορούμε να μιλάμε σήμερα, το δεύτερο ρητορικό ερώτημα, μπορούμε να μιλάμε σήμερα για ευρεία εφαρμογή των επιτευγμάτων της επιστημονικής προόδου σε συνθήκες όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων παγκόσμια και της εκμετάλλευσης?
Κατά την άποψή μας, ένα τέτοιο σύστημα, οι καρποί της επιστημονικής προόδου, ενώ παράγονται με την εργασία χιλιάδων εργαζομένων, αποδίδουν κέρδη σε μία χούφτα εταιρείες και χρησιμοποιούνται από ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς. Ας σας αναφέρω ενδεικτικά στις ΗΠΑ, σήμερα ένας στους τέσσερις ασθενείς με διαβήτη λαμβάνει μικρότερη ποσότητα ινσουλίνης λόγω κόστους. Στις χώρες μας, λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα εφαρμόζουν μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φάρμακο και στην υγεία, που συνιστά μείωση των δημοσίων δαπανών που οδήγησαν τους ασθενείς να πληρώσουν κατά 43,1% περισσότερα σε σχέση με το 2009 για τα φάρμακα της θετικής λίστας και αρκετά επιπλέον εκατομμύρια ευρώ για φάρμακο που η ΕΟΠΗ πλέον δεν αποζημιώνει. Ενώ συγχρόνως το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία πληρώνουν κατά 57,7% λιγότερα. Και μάλιστα τσακώνονται τα δύο κόμματα μεταξύ τους για το ποιο συνέβαλε περισσότερο στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Δηλαδή από τα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 πήγε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα. Αποκρύπτοντας ότι η ιδιωτική δαπάνη εκτοξεύεται και ότι οι πολυεθνικές του φαρμάκου τζιράρουν ασύλληπτα ποσά, μετατρέποντας τους ασθενείς σε πελάτες. Δηλαδή, ο τσακωμός δεν είναι για τη μείωση των πληρωμών από την πλευρά του λαού, αλλά το πώς το κράτος θα εξοικονομήσει χρήματα για να ενισχύσει με διάφορους τρόπους τους δημοσιονομικούς στόχους. Φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, ζεστό χρήμα στους βιομήχανους. Φυσικά τα δωράκια που έχουν κάνει μέχρι σήμερα στις φαρμακοβιομηχανίες όχι μόνο δεν έχουν ελαφρύνει τις τσέπες των ασθενών, αλλά καλούνται να πληρώσουν όλο και πιο ακριβά την φαρμακευτική τους περίθαλψη, βάζοντας βαθύτερα το χέρι στη τσέπη, τη διαφορά ασφαλιστικής και λιανικής τιμής, το φαρμακόσιμο, το 100% της τιμής των φαρμάκων που μεταπίδησαν τη λεγόμενη θετική λίστα στα μη συνταγογραφούμενα και στα γενικής διάθεσης φάρμακα. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα νόμο του Υπουργείου Υγείας με πρόσχημα τον εξορθολογισμό των δαπανών έδωσε επιπλέον τέτοιου είδους προνόμια με τον συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης, αυτό που υπόθηκε εδώ, το clawback, με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και επενδύσεων. Που σημαίνει ότι πέρα από τα εκατομμύρια που θα πάρουν οι φαρμακοβιομηχανοί και θα σας πω παρακάτω, παράλληλα θα βαθαίνει και η εμπραγματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της έρευνας. Όπως επίσης και η μετατροπή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που σημαίνει ενίσχυση των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία αυτής. Πριν από 20 μέρες, αν παρακολουθήσατε, σε συνέδριο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης για αυτά τα ζητήματα μίλησε πολύ πιο συγκεκριμένα και μίλησε για κίνητρα 100 εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες για κλινικές μελέτες. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: θεσπίσαμε ένα μέτρο λίγο αναπτυξιακό που δεν λύνει το πρόβλημα του clawback, αλλά δίνει την νομοθετική εξουσιοδότηση σε τρεις υπουργούς, βάσει της οποίας επιστρέφουν 50 εκατομμύρια ευρώ εν είδη επενδυτικού clawback. Και δέσμευσή μας είναι αυτό το μέτρο να φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη, ολοκληρώνω. Να το ίδιο φυσικά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ξεχνάμε την αύξηση κατά 10% στις τιμές των 2.000 φαρμάκων και δώρου ουσιαστικά 20 εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε στις φαρμακοβιομηχανίες από αυτά που έπρεπε να επιστρέψουν στον ΕΟΠΗ μέσω του clawback. Άρα, και κλείνω με αυτό, κατά την άποψή μας, εάν δεν φύγει από τη μέση το κριτήριο του κέρδους, θα συνεχίσουν να αναπαράγονται τεράστια προβλήματα για το λαό, για το φάρμακο, αλλά και συνολικά για την υγεία. Και κατά την άποψή μας, αναδεικνύουμε το ζήτημα της φαρμακευτικής περίθαλψης από την πλευρά των λαϊκών αναγκών και όχι από την πλευρά των επιχειρηματικών αναγκών για πλήρη φαρμακευτική περίθαλψη όλων, χωρίς πλαφών, περικοπές, με κατάργηση και πληρωμή χαρατσιών και στην συμμετοχή. Αυτό φυσικά προϋποθέτει να κοινωνικοποιηθεί ακόμα και η φαρμακοβιομηχανία, γιατί το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, και αυτό μπορεί να γίνει με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, οργανώνοντας την έρευνα, την παραγωγή, την εισαγωγή και διάθεση, δωρεάν διάθεση ποιοτικών και αποτελεσματικών φαρμάκων μέσα από ένα αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.